Την ανάκληση της παραίτησης του Γιαννάκη Ομήρου ζήτησε η κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΔΕΚ. Το αίτημα ανακοίνωσε ο Γιώργος Βαρνάβα, πλαισιούμενος από τη Ρούλα Μαυρονικόλα και τον Νίκο Νικολαίδη. Κάλεσαν τον κύριο Ομήρου να προκηρύξει εκλογές και να οδηγήσει το κίνημα σε εκλογικό συνέδριο. Η κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΔΕΚ κατανοεί μεν την αντίδραση του Προέδρου μας, θεωρεί όμως ότι σε αυτή την κρίσιμη καμπή της ΕΔΕΚ ο Γιαννάκης Ομήρου έχει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια εξυγίανσης και αναγέννησης του κινήματος. Το απόγευμα, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέροφ Νεοφύτου, σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τη λύπη του. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον κύριο Ομήρου με την ιδιότητά του ως πρόεδρο της Βουλής, δεύτερου τη τάξη πολιτιακού αξιωματούχου της Δημοκρατίας. Η παραίτηση Ομήρου αποτέλεσε κυρίαρχο θέμα συζήτηση στα πηγαδάκια της Βουλής. Για δυσάρεστη εξέλιξη έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΔΣΥ, Πρόδρομος Προδρόμου. Ουδής το περίμενε, ανέφερε ο Γιάννος Λαμάρης. Πολύ σοβαρό θέμα η απόφαση ενός αρχηγού από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ιδιαίτερα όταν συμβαίνει να είναι και ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν ήταν κάτι που θα ισχυριστεί κάποιος ότι το περίμενε. Είναι βέβαια διεργασίες στα εσωτερικά των κομμάτων. Έκπληξη ήταν η κοινή παραδοχή των Άγγελου Βότση, του Δίκο, Γιώργου Μπερδίκη, των Οικολόγων και Γιώργου Λιλίκα της Συμμαχίας Πολιτών. Δεν πρέπει να εμπλακούμε στη συζήτηση των επιλογών των ηγετών των υπολείπων κομμάτων. Το κάθε κόμμα έχει τις δικές του διαδικασίες. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, σύγχρονες διαδικασίες, θα καταλήξουν στην καλύτερη. Τύχε να το συναντήσω και χθες τον κύριο Ομήρου. Δεν είχα αντιληφθεί να είχε την αυτή την πρόθεση. Όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων ανέφεραν ότι θα περιμένουν με αγωνία τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.